Και μαζί μας στο στούντιο ο Υπουργός Εργασίας, η κυρία Έφη Αξιόγλου. Καλησπέρα σας, κυρία Αξιόγλου. Καλησπέρα σας. Ψηφίστηκε λοιπόν χθες ο προϋπολογισμός, ένας ο τελευταίος μνημονιακός προϋπολογισμός, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός. Και εσείς στην ομιλία σας αναφερθήκατε στη μείωση της ανεργίας κατά 6 μονάδες. Ήθελα να σας ρωτήσω αν σας ανησυχεί το γεγονός ότι αυτή η μείωση της ανεργίας οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι έχουν αυξηθεί θέσεις μερικής απασχόλησης. Κοιτάξτε, χτες βγήκαν τα επίσημα στοιχεία, τα ετήσια στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ, του πληροφοριακού συστήματος που δείχνουν ακριβώς την καταγραφή των προσλήψεων και αποχωρήσεων στον ιδιωτικό τομέα για το 2017. Δείχνουν μια σημαντική αύξηση, έχουμε 120.000 περίπου νέες θέσεις εργασίας. Και συγκριτικά με το 2014 έως σήμερα μιλάμε για μια αύξηση περίπου 300.000 νέων θέσεων εργασίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στις νέες θέσεις εργασίας αυτές του 2017 το 70% είναι πλήρους απασχόλησης και το 30% είναι μερικής. Συνολικά φαίνεται πως έχουμε ένα ποσοστό περίπου στο 68% την πλήρη απασχόληση. Άρα σίγουρα η μερική απασχόληση είναι αυξημένη και πρέπει να αρχίσει να βαίνει μειούμενη, ωστόσο οι δείκτες αυτή τη στιγμή είναι μάλλον θετικοί. Από το να είναι οι δείκτες θετικοί μέχρι αυτό να μεταφραστεί και σε μια αλλαγή ουσία στην καθημερινότητα των εργαζομένων θέλει πολλή δουλειά. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να πει ότι εφησυχάζουμε με αυτή την κατάσταση. Κάνουμε πολλή δουλειά κυρίως για να αλλάξει πια η ποιότητα των θέσεων εργασίας. Καθώς οι δείκτες αυτοί μετρούν και τον ένα εργαζόμενο που εργάζεται ακόμη και μία ώρα την εβδομάδα. Αυτό που καταγράφει η ΕΡΓΑΝΗ είναι ένας πολύ καλός, μία πολύ σαφής αποτύπωση των προσλήψεων στον ιδιωτικό τομέα. Άρα δεν είναι μία έρευνα γνώμης όπως είναι η έρευνα της Ελστάτ, είναι μία πραγματική αποτύπωση των προσλήψεων και των αποχωρήσεων. Σύμφωνα πάλι με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, το Νοέμβριο χάθηκαν 39.000 θέσεις εργασίας. Γιατί, κυρία Υπουργέ? Αυτό συμβαίνει. Από μήνα σε μήνα υπάρχουν αυτές οι αλλαγές και ιδίως στους μήνες αυτούς που φαίνεται, τους προηγούμενους μήνες του καλοκαιριού έχουμε πάντα μια αύξηση λόγω εποχικότητας. Επομένως, μετά τους επόμενους μήνες συμβαίνει αυτή η καθίζηση. Γι' αυτό νομίζω πως είναι καλύτερο να βλέπουμε την εικόνα των ετών. Φαίνεται μία βελτιωτική τάση σε ό,τι αφορά την απομείωση της ανεργίας, που είναι σταθερή. Ωστόσο, όπως είπα και πριν, η μεγάλη δουλειά πρέπει να γίνει πια στους χώρους δουλειάς, εκεί που παρεμβαίνει και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, γιατί ξέρετε, πολλές φορές η μερική απασχόληση είναι και καλυμμένη πλήρης. Δηλαδή, οι άνθρωποι δουλεύουν 8 ώρα, αλλά δηλώνονται για 4 ώρα. Γι' αυτό έχει σημασία αυτό που. Τώρα, λίγη σήμερα το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης σε ανέργους, τα 400 ευρώ. Δέχτηκε τα πειρά της αντιπολίτευσης ως κίνηση λαϊκισμού, ως φιλοδόρημα, ακόμη και χριστουγεννιάτικο δώρο. Το χαρακτήρισαν. Τι απαντάτε εσείς σε αυτό, κύριε? Το βασικό είναι ότι η προσοχή μας επικεντρώνεται πλέον πολύ ξεκάθαρα στους νέους. Το βασικό είναι οι νέοι άνθρωποι που είναι πολύ υψηλά τα ποσοστά ανεργίας. Βέβαια, να πούμε ότι από την προηγούμενη κυβέρνηση τα ποσοστά ανεργίας των νέων εκτινάχθηκαν στο 60%. Έχουν πέσει πάρα πολύ πλέον. Ωστόσο, είναι πολύ υψηλά. Το επόμενο διάστημα, το πιο βασικό σημείο είναι ότι θα ανοίξουν μια σειρά από προγράμματα για τους νέους ανέργους. Και για αυτούς που είναι υψηλά καταρτισμένοι και για αυτούς που δεν έχουν προσόντα. Αυτό είναι το κύριο. Οι νέοι άνθρωποι να βρουν δουλειά. Όμως, ως μια έναρξη αυτής της καμπάνιας για την νεανική εργασία, ήταν αυτό το επίδομα νεανικής αλληλεγγύης που δίνουμε σε νέους 18-24 ετών. Είναι παιδιά που είναι εκτός εκπαίδευσης, εκτός κατάρτισης, εκτός εργασίας και τα οποία έχουν και πραγματικές υλικές ανάγκες. Και νομίζω ότι εφόσον υπήρχε αυτό το μικρό περιθώριο στην οικονομία, έπρεπε να προβούμε σε αυτή την κίνηση. Ήταν χρήματα... η υλοποίηση της δέσμευσής μας για την ανακούφιση. Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα το έχουν λάβει. Τώρα, να πάμε στο συνδικαλιστικό νόμο. Είχατε καταθέσει την πρόταση νόμου για το συνδικαλιστικό νόμο, τον αποσύρατε και θα ήθελα να μας πείτε πότε θα τον επανακαταθέσετε. Σε ό,τι αφορά το συνδικαλιστικό νόμο, το μόνο ζήτημα το οποίο έχω διευκρινίσει αρκετές φορές αφορά την απαρτία στην λήψη απόφασης για απεργία στα πρωτοβάθμια επιχειρησιακά σωματεία. Δεν αλλάζει τίποτα σε ό,τι αφορά τον κανόνα για τη λήψη απόφαση για απεργία. Η απόφαση για απεργία όπου λαμβανόταν από τα διοικητικά συμβούλια έτσι θα συμβαίνει, όπου λαμβανόταν από γενικές συνελεύσεις έτσι θα συμβαίνει. Λαμβανόταν πάντα με σχετική πλειοψηφία, με σχετική πλειοψηφία θα λαμβάνεται και τώρα. Το μόνο που θα αλλάξει αφορά την απαρτία στα πρωτοβάθμια επιχειρησιακά, όχι δηλαδή σε σωματεία ευρύτερης εμβέλειας, ευρύτερης πανελλαδικής διάστασης, δεν μιλάμε για τις
τα εργατικά κέντρα, δεν μιλάμε για τη ΓΕΣΕΕ προφανώς, στα πρωτοβάθμια επιχειρησιακά, για να νομιμοποιηθεί η Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να συμμετέχει το 50% των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Συζητούμε όμως για την πλειοψηφία όλων των εργαζομένων σε μια εταιρεία ή σε έναν οργανισμό. Μιλάμε για την επιχείρηση. Και σας κατηγορούν, ναι, κυρία παρακαλώ. Υπουργέ, ότι ουσιαστικά δεν περιορίζεται, αλλά καταργείται έτσι, κανένα, το δικαίωμα στην κανένα απεργία. Κανένα δικαίωμα στην απεργία δεν καταργείται, κανένα δικαίωμα στην απεργία δεν περιορίζεται. Αυτό το οποίο πρόκειται να αλλάξει είναι εξαιρετικά περιορισμένο, περιορισμένης έκτασης. Διευκρίνησε ότι αφορά αποκλειστικά το πώς θα υπάρχει απαρτία σε μια Γενική Συνέλευση. Από τα μέλη που πληρώνουν τις συνδρομές τους, τα μισά θα πρέπει να παρίστανται για να υπάρχει απαρτία. Στη συνέχεια η απόφαση θα ληφθεί με σχετική πλειοψηφία, όποια πρόταση περισχύσει. Mm-hmm. Έχει σημασία όμως, γιατί με αυτήν τη συγκεκριμένη αλλαγή που θεωρώ πως είναι περιορισμένης έκτασης, έφυγαν από το τραπέζι, γιατί κανείς τη διαπραγμάτευση πρέπει να τη βλέπει που γίνεται με τους δανειστές μας και σε σχέση με το τι υπάρχει στο τραπέζι. Έφυγαν από το τραπέζι πάρα πολλές άλλες απαιτήσεις οριζόντιου χαρακτήρα, όπως ήταν η θεσμοθέτηση της ανταπεργίας, όπως ήταν να αλλάξει ο χρόνος προειδοποίησης για την κήρυξη μιας απεργίας, να υπάρχει γενική ρήτρα απόλυσης των συνδικαλιστικών μελών. Έτσι, απαιτήσεις οι οποίες κατά τη γνώμη μου ήταν πολύ πιο μεγάλης έκτασης, οριζόντιες, και πλέον με αυτήν τη συγκεκριμένη περιορισμένη έκταση αλλαγή θα κλείσει το ζήτημα. Mm-hmm. Τι γίνεται τώρα με τις εκκρεμείς συντάξεις, είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος? Σε σχέση με τις εκκρεμείς συντάξεις, να σημειώσω ότι στις 28 Δεκεμβρίου θα γίνει μια εμβόλυμη πληρωμή νέων συντάξεων, περίπου 15.000 νέων συντάξεων. Τους τελευταίους μήνες γίνονται διαρκώς εμβόλυμες πληρωμές νέων συντάξεων. Δεν θέλω να αναφερθώ και πάλι στον τεράστιο όγκο εκκρεμωτήτων που παραλάβαμε, περισσότερες από 380.000 απλήρωτες συνταξιοδοτικές παροχές. Αυτή τη στιγμή, με τις διαδοχικές εμβόλυμες πληρωμές που κάνουμε, θα καταλήξουμε στο τέλος της χρονιάς οι ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις να είναι περίπου 75.000. Είναι πολύ κατώτερα από εκεί λοιπόν που παραλάβαμε και έχουμε έναν ρυθμό απομείωσής τους. Και ο στόχος μας που πλέον είναι υλοποιήσιμος είναι το καλοκαίρι του 2018. 15.000 άνθρωποι, κυρία Υπουργέ, θα πάρουν για πρώτη φορά σύνταξη. 15.000 άνθρωποι θα πάρουν τις κύριες συντάξεις τους για πρώτη φορά τώρα στις 28 Δεκέμβρη που τις περιμένουν. Mm-hmm. Και είπα με αυτόν τον τρόπο ότι με τις εμβόλυμες πληρωμές που κάνουμε διαρκώς θα φτάσουμε το καλοκαίρι του 2018 στην πλήρη εκαθάριση των ληξιπροθέσμων. Αυτό είναι που έχουμε συμφωνήσει. Mm-hmm. Τώρα για τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα υπάρχει ρύθμιση, θα υπάρξει και πότε? Ναι, τη ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία θα βγει τις επόμενες μέρες σχετική υπουργική απόφαση. Θα αφορά ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς πτωχευτική ικανότητα, αυτή είναι δηλαδή δικηγόροι, μηχανικοί, θα αφορά αγρότες, θα αφορά ελεύθερους επαγγελματίες με πτωχευτική ικανότητα, εμπόρους δηλαδή, αν το χρέος τους φτάνει μέχρι 20.000 ευρώ, αν είναι παραπάνω μπαίνουν στην κλασική διαδικασία του εξοδικαστικού συμβιβασμού. Και η ρύθμιση θα έχει έως 120 δόσεις και κούρεμα προς αυξήσεων περίπου έως 85%. Αυτοί είναι το ποιοι θα μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση και τι θα συμβεί. Για να περάσουν το κατόφλι της ρύθμισης θα υπάρχει μια διαδικασία ελέγχου της βιωσιμότητάς τους. Θα πρέπει το χρέος προς τα έσοδά τους να είναι μικρότερο ίσο από 8. Είναι ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο φαίνεται ότι η συντριπτική πλειονότητα των οφειλετών θα μπορέσει να περάσει και να ρυθμίσει τις οφειλές του. Είναι κάτι που θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες και πιστεύω θα ανακουφίσει πολύ κόσμο. Τώρα ανακοινώσατε και κάποιο επίδομα για τους πληγέντες από τις πλημμύρες στη Βυτική Αττική. Ναι. Τα 650 ευρώ. Αυτό το επίδομα είναι εφόσον οι επιχειρήσεις στην Δυτική Αττική λόγω της φυσικής καταστροφής έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους και άρα οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να εργαστούν εκεί λόγω της αναστολής αυτής, θα μπορούν να λάβουν ένα έκτακτο επίδομα 650 ευρώ περίπου από τον ΟΑΕΔ. Η διαδικασία είναι οι επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση στον ΟΑΕΔ για να δηλώσουν ότι έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους και εν συνεχεία θα προχωρήσουμε στην καταβολή. Υπήρχε η νομοθετική ρύθμιση και την ενεργοποιούμε για να ανακουφίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Και αν δεν το προχωρήσει η επιχείρηση, ο εργαζόμενος πώς θα μπορέσει να λάβει το επίδομα? Στην πραγματικότητα, με την αναφορά στον ΟΑΕΔ, ο ΟΑΕΔ στέλνει ένα κλιμάκιο, διαπιστώνεται ότι όντως η επιχείρηση έχει αναστείλει τη λειτουργία της και μετά αμέσως προχωρούν οι διαδικασίες. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, σας κατηγορούν ότι τα μερίσματα αυτά προέρχονται από υπερφορολόγηση και τη μη απόδοση των συντάξεων. Έχει κάποια βάση αυτή η άποψη? Κάναμε, ξέρετε, εξαντλητική συζήτηση στη Βουλή τις προηγούμενες μέρες σχετικά με την προέλευση και του πλεονάσματος του 2017 αλλά και της επίτευξης των στόχων του 2018. Σε μεγάλο βαθμό
τόσο το υπερπλεώνασμα του 17 όσο και η επίτευξη των στόχων του 18 οφείλεται στην θετική ανατροπή που συμβαίνει στα οικονομικά του ΕΦΚΑ, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, γιατί έχει μια σημαντική αύξηση στα έσοδά του σε σχέση με αυτά που είχαν προβλεφθεί αρχικά, λόγω της μείωσης της ανεργίας που συζητήσαμε στην αρχή. Η μείωση της ανεργίας οδήγησε σε περισσότερα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τις εισφορές των μισθωτών, το γνωρίζει ο κόσμος αυτό. Η αύξηση στα έσοδα του ΕΦΚΑ είναι πρωτίστως από τη μείωση της ανεργίας και την πάταξη της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας. Αυτό οδήγησε σε αύξηση των εσόδων. Υπάρχει μία μείωση της δαπάνης της συνταξιοδοτικής, γιατί κάναμε αυτή όλη τη δουλειά της εκαθάρισης των μητρών, των εκκρεμωτήτων, αλλά και της πληρωμής των συντάξεων, ώστε να μην κουβαλάνε ληξιπρόθεσμα, να μην κουβαλάνε το βάρος των ληξιπροθέσμων. Και με αυτόν τον τρόπο οδήγησε σε μια θετική ανατροπή, πολύ μεγάλη ανατροπή για το 2017. Είχε προϋπολογιστεί ο ΕΦΚΑ ότι θα έχει ένα έλλειμμα 750 εκατομμύρια και βγαίνει πλεονασματικός κατά 300 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για ανατροπή του ενός δις. Και αυτή αντανακλάται και στο 2018. Είναι τα κύρια μεγέθη. Υπήρχαν και κάποια ακόμη, όπως η οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων που έφερε έσοδα στα φορολογικά στην εφορία. Αλλά ήταν τα κύρια μεγέθη αυτά από τα οποία πετέχθηκε το πλεόνασμα του 2017. Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να μου πείτε αν ειλικρινά πιστεύετε ότι μπορεί να δοθεί λύση στα προβλήματα των ανθρώπων που δοκιμάζονται οικονομικά, και δεν αναφέρομαι τώρα στους πλημμυροπαθείς τόσο, όσο στους συνταξιούχους, στους ανέργους, ή αν θα πρέπει να βρεθεί, να υπάρξει κάποιος σχεδιασμός για μια μονιμότερη λύση στο πρόβλημά τους. Δεν νομίζω ότι ισχυρίστηκε κανείς ποτέ ότι ένα μέρισμα ή μια εφάπαξη οικονομική ενίσχυση είναι αυτή η οποία λύνει τα προβλήματα του κόσμου αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ποτέ δεν θα το πει κανείς αυτό. Αυτό όμως που λέμε είναι ότι κάθε δυνατότητα που έχουμε, κάθε ευρώ που υπάρχει διαθέσιμο στην ελληνική οικονομία, δεν μπορούμε παρά να το επιστρέφουμε στον κόσμο και να ανακουφίζουμε αυτούς που είναι οικονομικά ασθενέστεροι. Πιο σημαντικό νομίζω όμως είναι ότι ταυτόχρονα φτιάχνουμε και δομές κοινωνικού κράτους, αυτό που συμβαίνει δηλαδή με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, με την ενίσχυση των οικογενειακών επιδομάτων, αυτό το παράδειγμα που γίνεται στην υγεία, με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Φτιάχνουμε τέτοιες δομές, ένα πλέγμα, ώστε κυρίως εκεί να είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Να αποτυπώνεται δηλαδή σε δομές και μόνιμα στοιχεία του κράτους κοινωνικής προστασίας. Και μία τελευταία ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω. Έχουμε 8 μήνες μέχρι τον Αύγουστο του 2018. Θα ήθελα να μου πείτε τον οδικό χάρτη μέχρι τότε. Αν θα υπάρξει έξοδος από τα μνημόνια, καθαρή έξοδος από τα μνημόνια. Η διαδικασία έχει περίπου ως εξής. Έχει επιτευχθεί η τεχνική συμφωνία για την τρίτη αξιολόγηση. Όπως ξέρετε, θα υπάρξουν σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις το Γενάρη. Το Γενάρη-Φλεβάρη θα γίνει και μια πιο αναλυτική συζήτηση σε σχέση με τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για τη ρύθμιση του χρέους. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να νομοθετηθούν. Για παράδειγμα, τα οικογενειακά επιδόματα που θα αυξηθούν σημαντικά, χρήζουν νομοθέτηση. Θα υπάρχει νομοθετική διάταξη, προφανώς. Θα έρθουν όλα με ένα νομοσχέδιο. Κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει ένα νομοσχέδιο, ναι, μέσα στον Ιανουάριο, ναι. Εν συνεχεία, λοιπόν, περνάμε, περίπου την άνοιξη έχουμε την τελευταία αξιολόγηση του προγράμματος και πλέον όλη η συζήτηση θα είναι για τις προϋποθέσεις και, και την ελευθερία που θα έχουμε μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018. Θα έχουμε καθαρή έξοδο, κυρία Υπουργέ. Φαίνεται από τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ότι είναι μια κοινή αντίληψη όλων, όχι μόνο της ελληνικής κυβέρνησης και των ευρωπαϊκών θεσμών, ότι μπορούμε να έχουμε καθαρή έξοδο, διότι διαμορφώνουμε και ένα αρκετά σημαντικό μαξιλάρι. Ένα buffer δηλαδή στην ελληνική οικονομία, τέτοιο που θα μας επιτρέψει να έχουμε αυτόνομη παρουσία στις αγορές. Είναι ζητήματα που θα συζητηθούν τους επόμενους μήνες. Μάλιστα. Να σας ευχηθούμε καλές γιορτές, κυρία Υπουργέ, και σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ.